Προφυλακισμένος στις φυλακές Ρεβενών βρίσκεται ο 35χρονος YouTuber Χαγιάτε με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων προσώπων κατ' εξακολούθηση. Τέσσερα από τα παιδιά που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρονται να πρωταγωνιστούν στα βίντεο δίνουν, μιλώντας με το πρόσωπό τους στην εκπομπή, τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, απαντούν σε εκείνους που τους χαρακτήρισαν αμαία, δηλώνοντας πρόθυμοι να εξεταστούν από ειδικούς. Είμαι ο Πετράν και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι αμαία, όπως ισχυρίζονται στις κατηγορίες του. Και σχεδόν τον παρακάλεσα για να πάω εκεί στην εκπομπή του. Ό,τι έκανα στα βίντεο ήταν με τη θέλησή μου και τη βούλησή μου. Εγώ έψαχνα να το να πάω εκεί. Έχω ένα πρόβλημα να μιλάω, δεν μπορούσα να μιλήσω πολύ καλά. Έχω στο μυαλό να είμαι σωστός, τι είναι καλό ή όχι. Είμαι ένα από τα άτομα τα οποία ακούστηκαν στη δημοσιότητα ως αμαία. Θέλω να πω ότι δεν είμαι αρχικά. Είμαι ένας από τα άτομα που συμμετείχε στα live, που βρέθηκα και έξω από τα δικαστήρια και δεν με αφήσανε να καταθέσω και να πω την αλήθεια, διότι με βγάλανε ως αμαία. Εγώ βρίσκομαι 3 χρόνια σε αυτές τις live εκπομπές και εκεί πέρα βρισκόμουν με τη θέλησή μου πάντα. Έψαξα μόνος μου αυτόν τον άνθρωπο. Δεν περίμενα αναγνωρισιμότητα από εμάς. Ούτε μας εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Βία δεν υπήρχε σε αυτά τα live βίντεο. Μόνο εκτός από κάποιες περιπτώσεις, όταν ο Red Dragon γύρναγε μετά από χρήση ουσιών, πείραζε σεξουαλικά άτομα τα οποία ήταν όλοι ενήλικες, αυτό θέλω να ακουστεί, ήταν όλοι ενήλικες σε αυτές τις live μεταδόσεις. Και ο έμπαινε σαν ασπίδα για να βοηθήσει. Δεν είδα ποτέ σεξ. Βία είδα στο Red Dragon, ο οποίος χρειαζόταν να του κάνεις αυτό που του κάνεις γιατί παραφερόταν στα live. Προσωπικά δεν είχα δει κάποια άτομα τα οποία είχαν πλήρη συνείδηση. Δεν τα έβλεπα εγώ, ας πούμε, ως αμαία. Μπορεί να είχαν λίγο μειωμένη αντίληψη, λίγο μειωμένη. Να είχαν πρόβλημα στα θέματα στην ομιλία τους, όπως και πολλοί από εμάς, ας πούμε. Υπάρχουν 2 άτομα, 2 βασικοί συμμετέχοντες στον βίντεο, ο Βάρδος και ο Red Dragon, που έχουν περάσει σε ένα δρυμή κατηγορό του αρχηγού και τον κατηγορούν για σεξουαλικές κακοποιήσεις, για κακοποιητικές ενέργειες και για πάρα πολλά ακόμα πράγματα. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει τι να πούνε. Αντίπαλος είναι από προηγούμενα, από δικές του live μεταδόσεις, αντίζηλος, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει καταδικαστεί και θέλει να πάρει στο λαιμό του και άλλα άτομα. Εσύ γιατί πήγαινες αυτά τα βίντεο? Έψανα φίλους. Τους θεωρούσα φίλους μου, ήταν σαν να πάω με τους φίλους μου για καφέ. Σε ανάγκασαν ποτέ να κάνεις κάτι σε αυτά τα βίντεο που δεν ήθελες? Όχι. Εγώ τα ήθελα, τα έκανα. Ποτέ δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν, έχει βοηθήσει τους πάντες. Την ίδια στιγμή, 2 ακόμη συμμετέχοντες των επίμαχων βίντεο σκιαγραφούν το χαρακτήρα του Χαγιάτε. Έχω παρευρεθεί σε πολλά βίντεο, κατά καιρούς. Απλά έχω να πω ότι είναι ένα άτομο το οποίο είναι πολύ χαμηλών τόνων, άσχετα τι φαινόταν στα βίντεο. Δεν είδα καμία βία, δεν αισθάνθηκα ότι κάποιος καταπιέζεται. Αν καταλάβαινα ότι υπάρχει έστω και η παραμικρή βία, θα πήγαινα εγώ ίδια και θα το κατέδιδα. Κυριολεκτικά, δεν έχω ξαναδεί σπίτι με ξεκλείδωτη πόρτα. Όποιος ήθελε πήγαινε, όποιος ήθελε έφευγε, ήταν μια μεγάλη παρέα. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ότι ήταν ένα αποστηρωμένο περιβάλλον που είχε φυλακισμένα άτομα και τα εκμεταλλευόταν. Δεν υπήρχε διαχωρισμός αν είσαι καταγωγή, αν έχεις θέμα νοητικό, οτιδήποτε. Όλοι ήταν εισάξιοι. Ήταν κάποια άτομα με κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν είχαν χαρτιά αυτά τα άτομα. Είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες και τα βλέπαμε ίσα με εμάς. Ο μόνος λόγος που βλέπω που κατηγορούν το είναι δεν τους πλήρωνε. Αυτή είναι η κατηγορία τους. Είναι πάρα πολύ άδικο για ένα τέτοιον άνθρωπο που προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει να έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση και να κατηγορείται και να σπηλώνεται το όνομά του έτσι. Στο δικαστήριο η αλήθεια θα υποθεί, θα βγει παρά έξω. Και πιστέψτε με, ο άνθρωπός μας θα δικαιωθεί. Συγγνώμη παιδιά, αλλά εγώ τώρα θα είμαι η κόντρα, η φωνή της λογικής.
Αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος έκανε casting, θα μπαίνανε σε οποιοδήποτε reality τύπου Big Brother στην ελληνική τηλεόραση. Για να σταματήσουμε τώρα, όλοι το δεινά συζητάμε, για να μην είμαστε τώρα. Σωστά. Αυτό λοιπόν εδώ είναι σοκαριστικό που είδα εγώ. Αν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στο YouTube και έκαναν όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι η άλλη ματιά της τηλεόρασης, που η τηλεόραση αυτή τη στιγμή γι' αυτό είναι πολύ πίσω και γι' αυτό οι νέοι την κλείνουν. Γιατί αυτή δεν μπορεί να την ακολουθήσει, γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης παρεμβαίνει. Σκεφτείτε ένα reality, γι' αυτό το Big Brother πια δεν έχει νούμερα τηλεθέασης. Δεν πουλάει και θα πουλάει. Γιατί υπάρχει αυτό που έχει κανιβαλισμούς. 24 ώρες και που ποντάρεις κιόλας και βάζεις το χρήμα. Και μη μου πείτε τώρα, πες μου αν αυτούς τους παίκτες. Τον άνθρωπο με το μουστάκι. Εύκολα. Την κοπέλα. Εύκολα. Δεν θα τους έβαζες μέσα στο Big Brother. Εύκολα. Χωρίς δεύτερο casting. Γιατί εγώ τα πέτα βγάζω όλα. Ειδικά αν έβαζα δημοσιογράφο απέναντι. Έλατε τώρα. Αυτό θα πρέπει. Ειδικά αν έβαζα δημοσιογράφο παραγωγό του reality απέναντι και του έλεγε θα πεις 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, δεν παίρνετε. Κύριε Γουμενίδη, εσείς σαν αυτούς τους ανθρώπους τους παίρνατε λοιπόν στο Big Brother. Θα σας βάζαμε στη φυλακή. Πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Αν τους παίρνατε στο Big Brother, στην εκπομπή σας. Ναι. Πρέπει να σας πάμε κατηγορούμενο αυτή τη στιγμή για να σας βάλουμε στη φυλακή. Εννοείται. Ναι. Θα σας βάλ... Εννοείται. Θα αισθανόσασταν δηλαδή εσείς ότι αυτό ήταν το δίκαιο. Βέβαια. Επειδή πήρατε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν εγώ έκανα επιλογή ανθρώπων οι οποίοι με τόση άνεση βλέπουν σφαλιάρες και μάπες μπροστά στα πρότυπα. Αυτό θα καταλήξω εκεί. Στο μισό μέτρο πέφτουν σφαλιάρες και μάπες και δεν καταγγέλνουν ότι υπάρχει ξυλοδαρμός ή υπάρχει βία, παρά το θεωρούν φυσιολογικό γιατί θα πάρουν 50 ή 100 ευρώ με το κάματο. Το πρότυπο, θέλετε να σας πω κάτι, 18 με 22, 15, 13, 14 ετών, μπείτε λίγο στο TikTok να δείτε τα challenges τα καινούρια, τα περισσότερα είναι με βία. Όχι. Γιατί κάποια από αυτά τα παιδιά σήμερα σου έχουν γυρίσει την πλάτη? Εγώ πιστεύω ότι βαθιά μέσα τους, κι άμα τους ρωτήσει κάποιος με πάσα ειλικρίνεια, θα απαντήσουν ότι όντως και με αγαπάνε και έχουν. Και η αλήθεια είναι ότι και μια εβδομάδα πριν συλληφθώ στα γένεια του Dragon, είχα επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, εγώ μίλησα μαζί τους και η ατάκα, ειδικά του Red Dragon, ήταν ότι σου αξίζει φυλακή. Δυστυχώς, ναι, αυτή την περίοδο, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ίσως να μην είναι και τέλος δικά του λόγια, ίσως να καθοδηγούνται, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ίσως. Αλλά έχουμε περάσει πολλές στιγμές τέτοιες. Μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω και τη βαρύτητα της κατάστασης. Από ποιον θεωρείς ότι καθοδηγούνται? Δεν ξέρω από ποιον καθοδηγούνται, αλλά από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι τα εννοούν αυτά που λένε. Γιατί όπως είπα πριν μια εβδομάδα μου λέγανε άλλα. Τώρα δυστυχώς δεν καταλαβαίνω τη βαρύτητα της κατάστασης και ότι με όλο αυτό και οι γονείς μου και οι συγγενείς μου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και δυστυχώς συνεχίζουν αυτό το πράγμα το οποίο είναι πολύ άσχημο και θα ήθελα να τους. Παρακαλέσω με το να το πω όμορφα ότι παιδιά δεν είναι memes, δεν είναι troll, δεν είναι κάποιο είδους content. Όλο αυτό είναι σοβαρά τα πράγματα. Οι γονείς σου εμφανίζονται σε κάποια από τα βίντεο να περνάνε πίσω γιατί προφανώς ήταν το σπίτι σας και στην ουσία να φαίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Ήτανε σύμφωνοι με όλο το περιεχόμενο που παρήγαγες? Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε όχι, όχι, διώξεις και τα σχετικά. Εγώ εντάξει από τη μία καταλάβαινα ότι ήταν λίγο πιο περίεργα τα πράγματα και ιδιαίτερα με την όλη κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα και ο κόσμος το ήθελε και γελάγε ο κόσμος. Έβγαινε καλά για όλους. Όλοι περνάγαμε καλά, όλοι περνάγαμε όμορφα. Και γι' αυτό το συνέχισα. Η περσπιστή μου γραμμή είναι ότι είμαι αθώος. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι κακοποίησα κάποια από αυτά τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι εκμεταλλεύτηκα κάποια από αυτά τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι στρατολόγησα κάποια από αυτά τα παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν από μόνα τους. Πήραν χαρά μέσα από την όλη συναναστροφή μαζί μου. Δεν από ότι με εκμεταλλεύτηκαν, αλλά σίγουρα δεν τους εκμεταλλεύτηκα. Ήταν κάτι το οποίο με δικιά τους βούληση κάνανε ό,τι κάνανε. Αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, θα τους έφερνες όλους αυτούς στα live σου? Αν με ρωτάτε αν δεν υπήρχε το τονικό κομμάτι που δεν ξέρουμε κατά πόσο μετράει η βούλησή τους, αν με ρωτάτε τεχνικά, μπορεί να τα τους έφερνα σίγουρα σε live. Τώρα με τα challenges δεν νομίζω. Όχι, είναι κάτι που το οποίο μας πήγε πολύ λάθος και ήταν μια χαζομάρα, μια ανοησία που μας έχει φέρει εδώ, που μας έχει φέρει τώρα. Και εγώ, άμα με ρωτάτε, δεν βλέπω το λόγο που προφυλάκιστηκα τόσο πολύ, λόγω του ότι είχα σταματήσει οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορά ή περιεχόμενο. Εσύ μη άσκησες ποτέ βία σε κάποιο αμαία? Κατασταλτική βία θα μπορούσα να πω ότι ναι. Δηλαδή ήταν πολλές φορές. Είχε πολλές με και είχαν τσακωθεί. Θυμάμαι ένα live χαρακτηριστικά. Τους αφήνω μόνους τους. Πάω να φύγω εγώ να βγω λίγο έξω. Και είχα πάντα ανοιχτή την κάμερα για να βλέπω τι συμβαίνει. Σε μια φάση τσακώνονται. Γυρνάω πίσω και μου λέει και έβλεπα να κλείνει και του λέω τι έγινε. Λέει τι έριξα μπουνιά και γέλαγε με αυτό το υφάκι. Εκεί έφαγε μια φάπα.
μια φαπάλη είχε φάει όταν είχε δαγκώσει ένα άλλο παιδί. Δηλαδή τέτοιου είδους. Όταν σε εκνεύριζαν τόσο πολύ που έβλεπες τον εαυτό σου να ξεφεύγει, γιατί απλώς δεν τους έκοβες και δεν τους σταματούσες από τα βίντεο? Όλους έκοβα, π.χ. ας πούμε, που σας πω ότι τους έδιωξα. Αλλά μετά ξαναερχόντουσαν μόνοι τους, παρακαλάγαν πιο πολύ. Λέγανε ότι θα είμαι αλλιώς, δεν θα κάνω τέτοια, θα είμαι κομπλέ. Ο Red Dragon έχει καταγγείλει στην κάμερα της εκπομπής μας ότι έχεις κακοποιήσει σεξουαλικά ανήλικες υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τι έχεις να απαντήσεις αυτό? Δυστυχώς, μάλλον από τα τέιζερ έπαθε κάτι κακό στον εγκέφαλο και μπορεί να ακούει τίποτα φωνές που του λένε διάφορα. Από εκεί πέρα δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, εννοείται. Και είναι πολύ άσχημο, η αλήθεια είναι, να το ακούς αυτό, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και καθοδηγούμενα, έστω και όπως και να το, ό,τι δικαιολογία και να δώσει τον Dragon. Είναι πολύ άσχημο να τα λέει αυτά μετά από όλα όσα έχω κάνει για αυτόν, που πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο έχω κάνει περισσότερα από ό,τι έχω κάνει για τον πατέρα μου. Είμαι 11 χρόνια στα live, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο κλιπ το οποίο να δείχνει εμένα να βαράω κάποιον με κακοποιητικό ύφος. Εξώθησες ποτέ άτομα με αναπηρία στο να κάνουν, να έρθουν σε σεξουαλική επαφή? Όχι, δεν εξώθησα γενικά ποτέ κανένα να κάνει το οτιδήποτε. Για να απαλλαγείς από τις κατηγορίες σου και αποφυλακιστείς, θα επιστρέψεις στα live και υπό ποια μορφή? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει πολύ άσχημο σημείο. Μακάρι να αποφυλακιστώ και να συνεχίσουν όλα έτσι όπως ήταν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα πιάσει ένα αριθμό, έκανα άλλου είδους εκπομπές. Ουσιαστικά να κάνω μόνος μου, όπως έκανα όλο το διάστημα αυτό από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα, εκπομπές στο TikTok. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει χαλάσει κάτι μέχρι τότε. Σίγουρα να διαχωριστούν λίγο οι υποθέσεις. Δεν με νοιάζει τι και πώς μπορεί να συνέβη σε κάποιο άλλο live το οποίο μπορεί να πυροδότησε κάποια κατάσταση. Εγώ ξέρω ότι στα δικά μας τα lives όλοι παρέα, είμαστε μια παρέα, κανείς δεν κακοποιήθηκε, κανείς δεν εκμεταλλεύτηκε κανέναν. Όλοι περνάγαμε τέλεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κακοποίηση, δεν υπήρξε εξαναγκασμός, δεν υπήρξε στρατολόγηση, δεν υπήρχε καμία από τις έννοιες που αυτή τη στιγμή κατηγορούμε ως έμπορος ανθρώπων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έγινε ποτέ. Η ψυχολογική σου κατάσταση πώς είναι σήμερα? Πιο πολύ επιβαρύνεται λόγω της σκέψης για τους γονείς μου. Κατά άλλα, προσπαθώ να αποδεχτώ αυτό που είναι, ώστε να μην ξεφύγω και προσπαθώ να δω κάτι καλό μέσα από όλα αυτά, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κυρχανατζίδου για τον εξής λόγο, για το εμπόριο και όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται. Δεν περίμενε ότι θα είναι στη φυλακή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι αυτό που λέω εγώ, ότι ξεκινάς κάτι στο διαδίκτυο με έναν άλλο τρόπο. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσοι μπαίνουν σε αυτό και τα παιδιά μας. Ότι και όταν βλέπεις ότι για να γίνεις πιο αρεστός, είναι πώς ήταν παλιά οι εκπομπές στην τηλεόραση για να πουλήσεις, τραβούσες κι άλλο καυγά, κι άλλο καυγά, κι άλλο καυγά. Που σήμερα πια αυτό το συχαίνονται οι άνθρωποι στην ελληνική τηλεόραση και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όμως φαίνεται ότι στο διαδίκτυο όλη αυτή η ακραία κατάσταση φέρνει έσοδα. Κυρία Κερχαναζίδου, και θέλω να το πω. Δεν περίμενε αυτή την κατάσταση, κυρία Κουτσελίνη, για να βγάλει έσοδα. Ήδη έχει διενεργηθεί έλεγχος στα οικονομικά του στοιχεία και πιστέψτε με, δεν έβγαλε κάτι παραπάνω, όπως εσείς το έχετε στο μυαλό σας, από αυτά τα challenge. Πόσα έβγαλε? Αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας και δεν μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ. Πάντως δεν είχε κάποιο επάγγελμα. Αλλά τα έσοδά του αυτά ήταν σωστά. Ήταν συγκεκριμένη, κυρία Κερχαναντζίδου. Για τα challenges, λέει. Όχι γενικά. Γενικά λέω για αυτή την περίοδο που συμμετείχαν αυτά τα παιδιά. Οι διαφημίσεις στο YouTube όμως ξέρετε τι έσοδα φέρνουν. Οι διαφημίσεις στο YouTube, γι' αυτό και του έκλεισαν το κανάλι και θα το πω. Ο ΜΑΟΣ ήταν από στοιχηματικές εταιρείες, γι' αυτό και του έκλεισαν το κανάλι. Και θα ήθελε να είμαι ειλικρινής. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε ψέματα. Ήρθα ειλικρινά να σας πω την αλήθεια για αυτόν τον άνθρωπο. Φαίνεται, κύριε Γεργάνη. Γιατί... Αμπά, και ο ίδιος είναι ειλικρινής. Συγγνώμη, οφείλω να το πω γιατί σας το έλεγα όταν το είδα. Έχει τη διαδρομή της αλήθειας, όπως συνέβησαν. Έναν άνθρωπο, αν λέει ψέματα, τον καταλαβαίνεις. Εδώ είπε. Παραδέχτηκε το ξύλο, παραδέχτηκε το. Παραδέχτηκε... Εδώ ομολογεί ότι χρησιμοποιούσαν τέιζερ. Έτσι, όχι αυτός, ο άλλος. Άρα εκεί πέρα τα χρησιμοποιούσαν. Αυτό είναι απαγορευμένο. Το τέιζερ είναι, να καταλάβει ο κόσμος, συσκευή ηλεκτρική εκένωση που χρησιμοποιεί η αστυνομία. Αυτό το τέιζερ χρησιμοποιήθηκε σε άλλη εκπομπή, όχι στο εντολέα μου, αλλά στον συγκεκριμένο, στον Dragon. Αυτό είπε. Μια που το αναφέρετε αυτό, πάντως να εξηγήσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος μεταξύ δύο YouTuber. Ο καθένας έχει από μία ομάδα. Είναι φανερό αυτό. Όχι από εμάς. Και μάλιστα είναι τόσο φανερό στις αρχές. Γιατί η αστυνομία όλο το προηγούμενο διάστημα δέχεται είτε ανώνυμα, συνήθως ανώνυμα τηλεφωνήματα, κάποιος που θέλει να καταγγείλει τον άλλον. Και βέβαια αυτό είναι και το καλό που προκύπτει Ζήνα για την έρευνα. Γιατί λόγω αυτού του πολέμου έχουν προκύψει πάρα πολλά στοιχεία για τις αρχές. Από αυτό το θέλω να τοποθετηθώ και μετά θα επανέλθω και στο νομικό κομμάτι. Θέλω μόνο να σας πω ότι από την πλευρά μας κανένας πόλεμος δεν υπάρχει στο άλλο το παιδί το προφυλακισμένο. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το παιδί. Δεν μας αφορά. Είναι μια
άλλη υπόθεση. Δηλαδή και δεν μπορώ να καταλάβω και ο άλλο. Και άσχεται με τη δικογραφία. Ο Λευτέρης, δεν κρύβεται ο Λευτέρης. Ναι, έχει βγει στην εκπομπή μα. Ειλικρινά. Και το είπε και στον εντολέα μου. Είπα στον εντολέα μου να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα και μου λέει, κυρία Αναστασία, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω. Δεν έχω επαφή. Δεν θέλω να ασχοληθούμε μαζί. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κερχαρατζίδου, γιατί είναι βασικό θέμα και να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, γιατί εμεί εδώ τα λέμε ντόμπρα. Μπορεί να του δοθεί άδεια ώστε στη βραδινή εκπομπή να είναι σε έναν ευθύ διάλογο. Θα το ζητήσουμε. Ωραία, να το ζητήσουμε λοιπόν, για να μπορέσουμε να την προχωρήσουμε τη διαδικασία, γιατί έχει σημασία να λέμε κάτι και να έχεις τον άλλο να μπορεί να σου απαντά. Mm-hmm. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό απομονωμένα και αποστηρωμένα κάποιος να λέει αυτά που νιώθει και άλλο επί της ουσίας σε κάθε τι που θα συζητάμε. Οπότε, αν μπορούμε να το ζητήσουμε. Θα προσπαθήσω να τον αναπληρώσω εγώ όσο μπορώ προς το παρόν, το βραδινό θα κάνουμε την προσπάθεια.